Ο συνάδελφος Δημήτρης Φρέσκος είναι μαζί μας από την Άνοιξη. Εκεί έχουμε και άλλα προβλήματα, γιατί μπορεί η κεντρική δρόμη, Δημήτρη, να είναι ανοιχτή. Οι επιμέρους όμως δρόμοι που οδηγούν σε σειρά σπιτιών παραμένουν σε πολλές περιπτώσεις απροσπέλαστοι. Εδώ οι πολίτες ακούν για 40.000 ρολόγια. Ναι. Αυτό που φωνάζουν ότι δεν πρόκειται για 40.000 ρολόγια που δεν έχουν ρεύμα. Είναι 40.000 οικογένειες στην ευρύτερη εδώ περιοχή. Δείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση. Ακούτε συναγερμούς να χτυπούν απόλυτο σκοτάδι στην περιοχή. Ηλεκτροφόρο ρεύμα πριν από λίγες ώρες εδώ. Αυτό έχει πέσει από τη πτώση. Κάθε δρόμος, σε κάθε σημείο υπάρχουν εκατοντάδες πεσμένα δέντρα τα οποία έχουν ουσιαστικά καταστρέψει ολοσχερώς το δίκτυο της μέσης τάξης εδώ, μέσης τάξης εδώ στην, της ΔΕΗ στην περιοχή. Εδώ είναι ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης, διότι σε αυτό το δρόμο ο οποίος όπως βλέπετε, κοιτάξτε, έχει πέσει κολόνα της ΔΕΗ. Έχουν πέσει δέντρα πάνω. Βλέπετε το μέγεθος της ζημιάς. Από εδώ πρέπει να περάσει σε λίγη ώρα ειδικό μηχάνημα του Δήμου και της περιφέρειας να ανοίξουν όλο αυτό το κομμάτι για να απεγκλωβίσουν ένα πρόσωπο το οποίο έχει άμεση ανάγκη. Είναι μάλιστα και ο Ολυμπιονίκης, κύριε λογοθέτη, ξεκινάει μια επιχείρηση σε λίγα λεπτά εδώ να ανοίξει ο δρόμος. Εδώ πράγματι έχουμε κάνει ήδη με εντολή του Περιφερειάρχη πάρα πολλές επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το πρωί. Και εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, σε όλα τα σημεία, όχι το τονίζω γιατί σε κάθε απεγκλωβισμό χρειάστηκε να ανοίξουμε 6-7 τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπετε είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωση εδώ. Υπάρχει τσιμεντένια κολόνα. Είναι αυτή εδώ η τσιμεντένια κολόνια, ναι, που έχει πέσει. Κοιτάξτε να δείτε πώς την έχει κόψει. Πώς την έχει κόψει το βάρος των δέντρων. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Είναι κορμί δέντρων, έχουν πέσει τουλάχιστον 3 δέντρα από ό,τι βλέπω εδώ. Κανείς, φαντάζομαι, κύριε, γιατί είστε από την περιφέρεια, από την πολιτεία, δεν είχε σκεφτεί ότι όταν υπάρχουν παλιά ηλικία δέντρα και είναι γεμάτα χιόνι, κάποια στιγμή θα γίνει αυτό το πράγμα, η ζημιά. Πράγματι, μα είναι το φαινόμενο, δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε πάρα πολλά σημεία. Δέντρα υπάρχουν πολλά στην περιοχή. Και κατανοητό, είναι και άνθρωποι φωνάζουν από την άλλη μεριά. Προσπαθούμε να απεγκλωβίσουμε, κύριε. Διότι, συγγνώμη, να σας πω κάτι. Λοιπόν, σας ακούμε προσοχή. Λοιπόν, εγώ λέγομαι Νίκος Αργύρης. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τους ανθρώπους εδώ που διαμαρτύρονται και ζητούν βοήθεια, βέβαια. Δημήτρη, μας εξήγησες ότι... Μας φωτίζει. Ναι. Θέλω να, αν έχουμε λίγο χρόνο, Νίκη, γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Θα πάμε στον Άγγελο Μιχόπουλο, ο οποίος είναι εδώ. Ναι, Δημήτρη. Τι κάνετε, καλησπέρα. Είσαστε τρεις μέρες χωρίς ρεύμα. Νερό. Χωρίς νερό. Χωρίς νερό. Και σε μια μητέρα με κινητικά προβλήματα. Είναι λίγο μεγάλη ηλικία, οπωσδήποτε δεν μπορεί να μετακινηθεί. Με το φακό ο άνθρωπος προσπαθεί εδώ και ώρα να δει τι θα κάνει. Καθάρισε μόνο στον δρόμο. Μόνο στον δρόμο, βεβαίως. Δεν πέρασε μηχάνημα εδώ. Πέρασε μηχάνημα, αλλά χωρίς. Δεν μπορούσε να μπει. Τα προβλήματα είναι σημαντικά στην περιοχή. Βοήθεια, πότε περιμένετε, τι σας έχουν πει. Ήρθε κάποιος το μεσημέρι και είπαν τουλάχιστον σε 4-5 μέρες. 4-5 μέρες, δηλαδή θα μείνουν μια εβδομάδα οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι τέτοια η έκταση των ζημιών, τέτοια η έκταση της ζημιάς που έχει υποστεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί ούτε σε μία, ούτε σε δύο, ούτε σε πέντε, ούτε σε 10 ημέρες. Μόνο οι κολόνες που πρέπει να αντικατασταθούν. Κοιτάξτε την κατάσταση εδώ. Κάθε δρόμος έχει 10 τέτοια σημεία, τα οποία έχουν ουσιαστικά εκριζωθεί η στήλη της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Δεν έχουν ούτε ρεύμα, ούτε ίντερνετ, δεν έχουν τίποτα οι άνθρωποι. Και να θέλουν να φύγουν δεν μπορούν. Γιατί οι δρόμοι είναι κλεισμένοι από κλαδιά. Και από τις δύο μεριές, θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις και τη νύχτα. Δηλαδή, μας μίλησες πριν για μια προσπάθεια απεγκλωβισμού. Συμπολίτη μας που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να μετακινηθεί από το σπίτι του. Θα έχουμε επιχειρήσεις και κατά τη διάρκεια της νύχτας για να ανοίξουν οι δρόμοι. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν υπάρχει άλλωστε για καμία. Κανένας άλλος δρόμος για τις κρατικές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι περνά το χέρι τους 24 ώρες το 24ωρο για να βοηθήσουν αυτούς τους πολίτες. Θα γίνει η επιχείρηση απεγκλωβισμού, θα είμαστε εκεί και θα την καταγράψουμε. Είναι μια νεαρή γυναίκα, είναι Ολυμπιονίκης ξηφασκίας της χώρας μας και δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι της και έχει ανάγκη να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Και αυτό θα γίνει τώρα σε λίγο. Έχουν φτάσει ειδικά μηχανήματα σε λίγο και θα ανοίξουν το δρόμο εδώ για να φτάσουμε στο σημείο που βρίσκεται. Παρακολουθούμε, καταγράφουμε, βεβαίως θα επανέλθουμε για ό,τι νεότερο. Αυτή είναι η κατάσταση που μας μετέφερε με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Φρέσκο στην Άνοιξη.